Καλησπέρα σας από την αίθουσα τύπου της Νέας Φιλαδέλφειας, της Αγίας Σοφιάς. Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε και η συνέντευξη του Τζενάρο Γκατούζο. Σίγουρα από το πρωί έχετε διαβάσει, από το μεσημέρι και μετά, τόσο τη συνέντευξη του Ματίας Αλμέιδα, τις δηλώσεις του Αρόλντ Μουκουντή. Έγιναν γνωστές πριν από λίγο και οι δηλώσεις του Ιταλού τεχνικού της Μαρσέη. Οπότε πλέον σφαιρικά μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα, ότι και οι μεν και οι δε αντιμετωπίζουν με απόλυτη σοβαρότητα και πάρα πολύ προσοχή το αυριανό παιχνίδι, καθώς είναι δεδομένο ότι το αποτέλεσμα του είναι πολύ πιθανό να καθορίσει το ευρωπαϊκό μέλλον και των δύο ομάδων. Αυτό που πραγματικά προκαλεί εντύπωση είναι οι δηλώσεις απόλυτου σεβασμού που έκανε ο Τζενάρο Γκατούζο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου για την ΑΕΚ και τον τρόπο παιχνιδιού της, αλλά φυσικά και για τον Ματίας Αλμέιδα. Ο Ιταλός τεχνικός, ο οποίος έχει αντιμετωπίσει μία φορά το μακρινό 2006 την ΑΕΚ ως ποδοσφαιριστής, είχε παίξει σε εκείνο το Μίλαν ΑΕΚ 3-0, αλλά δεν την έχει αντιμετωπίσει όταν ήταν προπονητής στον Όφη, καθώς τότε η ΑΕΚ ήταν στην φάση της αναγέννησής της. Έπλεξε και το εγκόμιο του γηπέδου, το χαρακτήρισε κόσμημα, και καλό είναι αυτό να το διαβάσουν, να το ακούσουν, να το δουν και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι κάθε τρεις και λίγο προσπαθούν να βρουν τρόπο να χτυπήσουν το γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Σε ό,τι αφορά το μάτς, η ΑΕΚ πηγαίνει με τις καλύτερες των προϋποθέσεων στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ουσιαστικά προβλήματα δεν υπάρχουν, αν εξαιρέσει κανείς την απουσία του Τσίτσαν Στάνκοβιτς, ο οποίος είχε αποβληθεί στο βελοντρόμι και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στο απόψινο μάτς. Ο Πελάδο έχει τη δυνατότητα να κατεβάσει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα. Η διαφορά με το προηγούμενο μάτς με τη Μαρσέη είναι ότι τώρα η γαλλική ομάδα θα πρέπει να προσαρμοστεί στον αγωνιστικό χώρο, γιατί όπως είχαμε πει και σε ένα βίντεο που κάναμε με τον Σταύρο, ο Χλωοτάπητας εκεί είναι συνθετικός, ενώ εδώ είναι φυσικός. Οπότε αυτή τη φορά θα πρέπει να προσαρμοστούν οι Γάλλοι στις συνθήκες του παιχνιδιού, συν φυσικά τις συνθήκες που θα υπάρχουν και στην εξέδρα, και φυσικά αυτή τη φορά θα είναι υπέρ της ΑΕΚ. Χρειάζεται προσοχή, δεν πρέπει να γίνει χρυσή λέιζερ, θα πρέπει να σεβαστούμε τους διαδρόμους και τα σκαλάκια, γιατί κινδυνεύει η ΑΕΚ με τιμωρία. Χρειάζεται υπομονή. Δεν χρειάζεται η ΑΕΚ να καθαρίσει το μάτς από το πρώτο λεπτό ή να πετύχει μια νίκη με πολλά γκολ. Της χρειάζεται μια απλή νίκη, έστω και με 1-0, για να βάλει υποθήκη ευρωπαϊκής συνέχειας, είτε στο Europa League είτε στο Conference League, αναλόγως και το πώς θα εξελιχθούν και τα πράγματα στο άλλο παιχνίδι που θα γίνει στο Άμστερνταμ, ανάμεσα στον Άγιαξ και στην Μπράιτον. Από εκεί και πέρα να πούμε συγχαρητήρια και στη Βασίλισσα, η οποία κατάφερε να πάρει τη νίκη στο εκτός έδρας μάτς με την Στρέτσιν. Ας ελπίσουμε ότι τα χαρούμενα μαντάτα θα συνεχιστούν και αύριο. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.